Καλημέρα κύριε Γιώργο, τι κάνετε. Τι μου κάνετε, καλά είστε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Σα είδα χθε με τον Τζίπρα στα πλάνα. Είπατε και κάτι σημαντικό. Διεύρυνση τη Ευρώπη και κοινωνικό πρόσωπο. Ώστε να φύγουμε από το μαστίγιο πια. Και αυτό το καμουτσίκι, ε, κύριε Πρόεδρε. Εκεί που είναι 3,5% το και πλεόνασμα, μένα... αν πάει 2, χάθηκε ο κόσμο. Α πάει το χρέο λίγο παραπάνω. Εδώ χάνεται κόσμο. Έλεω Εμένα... δηλαδή. Ελάτε. Ε... Εμένα δεν μου αρέσει που φεύγει και η Αγγλία. Θέλω να επιστρέψει. Αχα. Θέλω να επιστρέψει. Τι σα είπε ο Πρωθυπουργό. Θέλω... Γιατί κάτι έγινε εκεί, Δά. Τον είδα ανήσυχο τον Πρωθυπουργό χθε με το θέμα τη ε, Βρετανία. Ε, ανήσυχο γιατί φοβόμαστε μήπω έρθει σε δεύτερη μοίρα τώρα, σε δεύτερη σημασία η υπόθεση τη Ελλάδο και προτεύει στου ξένου. Η Αγγλία. Έχετε δίκιο. Δηλαδή. Γιατί πέρυσι, σαν ναι. σήμερα, είχαν πέσει τα πόδια μα. Θυμάστε. Που του είχαμε ώρε ατέλειωτε και κουβεντιάζαμε και ξανακουβεντιάζαμε και εδώ στο σακίδιο και ξανά μέσα σακίδιο και ξανά στι σκέψει. Και τώρα η Βρετανία, τσακ, σε ένα απόγευμα. Άρα, πού πάμε, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε. Και, και μέχρι, το, μέχρι τώρα η υπόθεση τη Αγγλία, κύριε Γιώργο, είχε βοηθήσει την Ελλάδα γιατί δεν θέλανε παράλληλα δεύτερο ή τρίτο πρόβλημα. Τώρα όμω που η Αγγλία ε, αποφάσισε έτσι όπω αποφάσισε, ε, θα ληφθούν σοβαρέ πρωτοβουλίε από πλευρά Ευρώπη. Ναι. Και τώρα φοβάμαι μήπω η υπόθεση τη Ελλάδο μπει σε δεύτερη μοίρα. Οπότε μα πούνε, ναι, εφαρμόστε υποχρεωτικώ αυτά που πρέπει, γιατί αλλιώ. Γεια σα. Μήπω υπάρξει δηλαδή μια, τέτοια βίαιη πίεση επί τη Ελλάδο. Φοβάστε Brexit, κύριε Πρόεδρε. Φοβάμαι, σα είπα, φοβάμαι πλέον ότι δεν θα υπάρχει ανοχή που υπήρχε μέχρι τώρα που δεν ήθελαν ε, παράλληλα με την Αγγλία με το δημοψήφισμα δεύτερο πρόβλημα. Τώρα ε, το πρόβλημα της Αγγλίας προτάσεται πλέον σαν πιο σοβαρό. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την Αγγλία και η Ελλάδα είναι παρονυχίδα γίνεται τώρα. Mm. Γίνεται μια ενοχλητική παρονυχίδα και θα απαιτήσουν πιστή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Αυτή την αίσθηση έχω. Τώρα κύριε Πρόεδρε, έγινε ό,τι έγινε με την Αγγλία. Δεν μπορεί οι μισοί οι Άγγλοι να είναι λαϊκιστέ, γιατί ακούω διάφορε αειδίε που είναι. Ε, 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 τι, να σα πω. Δεν μπορεί η μισή Βρετανία να είναι ε, λαϊκιστέ και να λένε θέλουμε να φύγουμε από την Ευρώπη. Έχουν ένα εγωισμό, έχουν μια περίεργη έτσι, φάτσα κλπ. κλπ. Αλλά άλλη ιστορία αυτή. Έχουμε την Ισπανία. <laughs> Αν αύριο η Ισπανία βγάλει 45% δεν θέλω αυτό, Καταλαβαίνετε. Έχουμε το Ρέντζι, ο οποίο στέλνει ένα γραμματάκι στη Γερμανία και λέει: Φτιάξτε την Ευρώπη των λαών και των εθνών και φτιάξτε κοινωνικό πρόσωπο. Αυτό το πράγμα λείπει, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Από την συμφωνώ, γλυκός ή πικρός. Συμφωνώ, Ο καφές αλλά... καφέ είναι γλυκό ή Πρόεδρε, σήμερα. Είναι ναι, ζεστό, χωρί ζάχαρη τον πίνακα. Δεν βάζει ζάχαρη το πρωί, έτσι. Νε... Για Λίγο νε... γάλα βάζει. Μια χαρά είσαι. Mm -hmm. Λέω λοιπόν το εξή. Ναι. Ο Ρέτζι προειδοποιεί Η Ισπανία στα αναμένα κάρβουνα. Ολλανδία, Αυστρία, Ιστορίε κλπ. Αυτό το πράγμα που οδηγεί, αγαπητέ Πρόεδρε, γιατί εσεί μιλάτε και με πρεσβευτέ, μιλάτε και με ξένου κλπ. Ναι, ακούστε, εγώ πιστεύω ότι όλο ο κόσμο είναι στενοχωρημένο στην Ευρώπη για την αύξηση των φόρων που πήρε και ο Κάμερον. Ο... Σε, σε χάσαμε Πρόεδρε. Με... Μόνο σα ακούμε, κύριε Πρόεδρε. Χάσαμε τον πρόεδρο, παιδιά. Στο κα... Στην πιο κατάλληλη δικό. στιγμή. Θα σα δούμε σε δευτερόλεπτα. Εδώ μα, είμαστε. Γιατί? Δεν ξέρω πια ο δάχτυλο τώρα καταλαβαίνει. Λοιπόν, πάμε. Έγινε τίποτα. Δεν έγινε. Έπεσε το ρεύμα. Δεν μα είναι κουτέ. τίποτα. Έλα, πρόεδρε. Α, Μηχανήματα είναι, έγινε. πρόεδρε. Η ψυχή ναι. του ανθρώπου παίζει ρόλο. Πρόεδρε, η ψυχή <laughs> δηλαδή έχει σημασία. Ναι. Αυτό έτσι, είναι έτσι. η ψυχή. Η τεχνική μα είναι η καλύτερη. Ελάτε, πρόεδρε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πιστεύω που λέτε ότι ο Κάμερον πλήρωσε και η Αγγλία πλήρωσε το γεγονό ότι έβαλε φόρου. Έβαλε φόρους και έγινε αντιπαθή. Και στο εσωτερικό τη Αγγλία έλεγε ότι του το επιβάλλει η Μέρκελ. Να βάλει. Ενώ, ενώ του φόρου του έβαλε εκείνου για να μην ξεφύγει το πρόγραμμα το οικονομικό του. Βλέπετε, γίνονται δηλαδή και ψεύτικε δηλώσει σε κάθε χώρα. Ότι η Μέρκελ μου ζητάει αυτό, η Μέρκελ, όπως και εδώ. Εδώ μην νομίζετε ότι οι Γερμανοί ζητάνε το ένα, ζητάνε το άλλο. Μην νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό το ε, εντάξει, ζητάνες, η το γερμανία και λένε, ανέ, το άλλο, ζητάνε. Βάζουν το τόνσελ μισότσε... και ζητάνε. Οι απλά λένε... Βάζουν το τόνσελ. Ζητάνε μισότσε... Ακούστε κύριε Γιώργο, εκατό έλλειμμα το 2016. 1,7 το 2017, 3,5 το 2018. Πολύ αυτό ζητούν. Και ο, Τσί, και ο Τσίπρας έκανε εδώ το πώς θα κατανεμηθούν τα βάρη. Δεν τα έκανε η, η Μέρκελ. Απόδειξε ότι όταν βάλανε στα νησιά ναι. αύξηση του ΦΠΑ, βγήκε ο Σόιμπλε και είπανε αυτό, είπε αυτό είναι ανοησία. Δηλαδή, η ε, 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 ΣΥΡΙΖΑ εδώ, για να αθωωθεί από το έγκλημα, από την αμαρτία, ναι. διαδίδει ότι οι ξένοι του το επιβάλλουν. Για και πήγατε στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Η ξένια... και ήρθαμε πιο κοντά. Οι ξένοι δηλαδή. Ναι. Καταλάβατε τι έγινε. Βεβαίω, βεβαίω. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τα λάθη, αλλά επειδή δεν πρέπει να φταίει ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίει η Μέρκελ. Ναι. Την οποία. Μέρκελ πώ θα την κυνηγήσουμε. Εντάξει, τι θα την κάνουμε. Μ, μην τη βγάλουμε τώρα και η ηγουμένη μοναστηριού τη Μέρκελ ή το Σόιμπλε, Ότι, έτσι δεν είναι. είναι γουμένια, ναι. Αλλά ε, Ναι, αλλά, ναι. Αλλά, Το αλλά, ξέρει λοιπόν, καλά. περιπτώσει, όπω το Μάστρικ. Είχαμε υπογράψει 3% να μην υπερβαίνουμε σωστό. το έλλειμμα και εμεί φτάσαμε 16%. Σωστό, σωστό. Η Μέρκελ έφταιγε πάλι. Όχι, η δεν η έφταιγε. Τώρα Υπό. μιλάμε για το τώρα. Ένα ε, Μιλάμε για ναι. το τώρα, αγαπητέ Πρόεδρε, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έχουμε κάνει λάθη. Έχουμε κάνει λάθη εντό Ελλάδο. Ακριβώ. Πάμε τώρα. Και δεν, δε... είναι λι... και δεν είναι λύση πάντα να φταίνε οι ξένοι. Σωστό αυτό που λέτε. Σωστό. Κάναμε κι εμεί τραγικά λάθη. Αλλά ναι. όταν βλέπει ότι δεν πάει. Δηλαδή, θε να κάνει το, 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 παιδί σου ε, καρδιοχειρουργό. Και δεν πάει, δεν τραβάει ρε παιδάκι μου, πάει για κάτι άλλο. Πάει για πιο χαμηλά. Ε, δεν μπορεί να το στείλει σόν και καλά να κάνει αυτό το πράγμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το πρόγραμμα 3,5 δεν βγαίνει. Και αν δεν μειωθεί το χρέο. Κύριε Πρόεδρε, όπω ναι. με τον Τζίπρα Ο... απέναντι, πώ τον είδατε. Όμως, να πούμε ναι. στο, ση... στο, σημείο αυτό, να, επειδή είναι σημαντικό το θέμα του πλεονάσματο, να ξέρετε ότι όσο μικρότερο πλεόνασμα έχουμε δηλαδή δύο ναι. αν το κάνουμε, ναι. το μνημόνιο θα πάει πιο πέρα. Το θα, χρέος πάει πιο θα πάει πιο πέρα το μνημόνιο. Το τώρα χρέος. Έχουμε, έχουμε υπογράψει τώρα μνημόνιο Τσίπρας μέχρι το 2018. Αν πάρουμε το πλεόνασμα μόνο δύο και όχι τρεις θα πάει μέχρι το 2024. Να το πούμε και αυτό στον κόσμο, ότι αν δεν ζητωθούμε αρκετά, θα είναι πιο μακ, μακρόβιο το μνημόνιο. Ναι, αλλά Αυτό δεν βγαίνει με φόρου. μόνο. Γιατί μπορού, μπο, μπορεί να έρθει ο Μητσοτάκη αύριο να πει μη, μηδέν πλεόνασμα. Δηλαδή να, να, να μην να μη τσιτωθούμε καθόλου. Δεν θα τσιτωθούμε μεν, αλλά το μνημόνιο θα πάει μέχρι τα τρισέγκονά μα. Αλλά όχι πλεόνασμα 3,5 με φόρου, όπω το είπατε πολύ καλά, με άλλε μεθόδου. Με άλλου τρόπου, κύριε Πρόεδρε. Γιατί εδώ, ε, εδώ και λαιλατούμε τον κόσμο. Ναι. Και λαϊλατούμε τον κόσμο και βάζουμε μεγάλο πλεόνασμα. Είναι όντω από δύο μεριέ πυροβολείται η κοινωνία. Σαφή. Απόλυτα σαφή. Κύριε Πρόεδρε, ναι, ναι, ναι. όπω τον είδατε χθε ναι. τον Αλέξη το... Τζίπρα και κάτσατε κοντά-κοντά με ε, καλή διάθεση. Τα ε, λύσαμε όλα τα προβλήματα και ασχολούμαστε με τον εκλογικό νόμο. Έχουν λυθεί όλα τα άλλα τα προβλήματα. Έχουν λυθεί το ασφαλιστικό, το φορολογικό, η καθημερινότητα και πιάσαμε τον εκλογικό νόμο. Εσεί εκεί. Τι του είπατε, τι σας είπε και τι βλέπετε. Και αν βλέπετε Ακούστε. εκλογές το Σεπτέμβριο. Επειδή είναι, επειδή είναι περίοδος ραχδαίων μεταβολών ναι. και, μπο, και μπορεί αύριο να ζητήσουν οι ξένοι στα εργασιακά σκληρά μέτρα όπως προβλέπω Ναι. προφανώς η, η κυβέρνηση δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχει δηλαδή να πάρει μέτρα ε, να απαγορευτούν οι απεργίες να επιτραπούν τα lockout να γίνουν ειδικέ εργασιακέ ζώνες Δηλαδή τα 400 ευρώ ζητούν οι ξένοι να νομιμοποιηθούν. Να μπορεί να πάρει δηλαδή με 400 ευρώ υπαλλήλου. Αυτό σχεδόν μα ζητούν. Δεν το αντέχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Και? Αντιλαμβάνομαι λοιπόν την, αγωνία του κυρίου Πρωθυπουργού να θέλει να φτιάξει ένα νόμο που να μην είναι παραδοσιακό αυτά με τα μπόνους, γιατί το μπόνους είναι λαιλασία τη ψήφου. Είναι 50 έδρε δώρο. Ναι. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έπρεπε να έχει 105 βουλευτέ. 105. Και, έχει 100, και έβγαλε 149. Τώρα του έχουν φύγει 4-5 και είναι 144. Αλλά θέλω να πω ότι πήρε 50 έδρε δώρο. Είναι απαράδεκτο αυτό. Δεν είναι όπω ο Καραμαλή ο, ο Γέρο. Ναι. Είχε πάρει 53% το 1974. Αυτό λέγαμε χθε με τον Τζίπρα. Είχε πάρει 53%. Στο 53% αντιστοιχούν 159 έδρες. Αυτός ξέρετε πόσο είχε πάρει το 1974, 218. 70 έδρε δώρο. Και ο Μετσοτάκη. Τρει δηλαδή, φορέ εκλογέ τα... για να πάρει 47% να κερδίσει τον Αντρέα που είχε φτιάξει Μαι, νόμο για να μην τον βγάλει. Γιατί. Για, για... Γιατί του είχε κάνει ο κουτσόγιοργας ένα νόμο Και δεν ήξερε που... ναι. του Μητσοτάκη. Ζωστό. Ζωστό. Ή, ίδιο, ίδιο, ίδιο με αυτό που κάνει τώρα ο Τσίπρας Άρα, πού πάμε τώρα, τι λέει ο κύριο Λεβέντε για αυτό. Αλλά, αλλά χάρηκα, ναι. γιατί είδα ότι ο Τσίπρα δε, δεν λειτουργεί εκδικητικά κατά του Μητσοτάκη. Αχα. Απλά θέλει στο μέλλον να πάμε σε κυβερνήσει συνεργασία. Α, μισό εδώ. Διαπίστωσα δηλαδή ότι ο Τσίπρα. Ναι, ναι, ναι. Ο, δι, α, δια, Διαπίστωσα εγώ από τη συζήτηση, γιατί μια μισή ώρα ήμασταν μαζί, διαπίστωσα ναι. ότι έχει, έχει αντιληφθεί ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις ήταν η πληγή της Ελλάδος. Γιατί κάνανε διορισμούς, διαφθορά, ρουσφέτια, ε, πελατειακές σχέσεις και έτσι κατεστράφει η οικονομία. Μάλιστα. Αυτό το έχει αντιληφθεί ο Τσίπρας και θέλει να γυρίσει η σελίδα και να πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Και από χθε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο. Πάρα πολύ ευχαριστημένο. Ναι. Γιατί θεωρούσα, θεωρούσα ότι ο Τσίπρα είχε ασπαστεί τι αυτοδύναμες κυβερνήσει. Σε τούμπαρε ο Τσίπρα θες, Πρόεδρε. Ε, σε τούμπαρε ο Τσίπρα θες. Ο... Σε βλέπω να σε έχει φέρει τούμπα ο Τσίπρα Όχι, Ο ίδιο έδειξε. Έλα, Πρόεδρε. Ο ίδιος έδειξε αλλαγμένο, α πούμε. Τι να του πάρει. Δεν... Από μένα δεν ζήτησε τίποτα. Δεν ζήτησε. Μάλιστα. Από μένα. Ε, όχι. Εσεί γλυκάνατε με το θα τίπρα. τη δώσω. Γλυκάνατε με τον τζίπρα όμω. Στον εσείς εκλογικό εσείς. νόμο. Ναι. Κύριε Γιώργο. Ναι. Στον, εκλο... στον εκλογικό νόμο θα δώσω την ψήφο. Διότι όταν κόβει τον πόνου. Εγώ πάντα ήμουν υπέρ τη απλή αναλογική χωρί πόνου. Πάντα ήσασταν. Να μην δώσω. Δηλαδή, αφού σου... Όταν σου προσφέρει ο άλλο αυτό που ζητά 30 χρόνια, δεν θα ψηφίσει ένα κεντρό. Σαφή. Το ζητούσατε εγώ, χρόνια. Θεωρώ, ο κουτσ... ο κουτσούμπα αυτό που λέει ότι 3% δεν θέλει. Λέει ο Κουτσούμπα, 3% το όριο δεν το θέλει. Καλά, δεν σκέπτεται ότι οι Τούρκοι μπορεί να κάνουν ζημιά να μπουν στο κοινοβούλιο μέσω των μουσουλμάνων. Δηλαδή, ο κ. Κουτσούμπα, δεν τον νοιάζει αν έχουμε μέσα στη Βουλή επίσημο κόμμα που υποκινείται από την Άγκυρα. Δεν τον νοιάζει. Κύριε Πρόεδρε. Λέει ο Θοδωράκη. Λέει ο Θοδωράκη, μα ακούτε κύριε Γιώργο, Βεβαίω, βεβαίω. Θέλει λίγο πόνου. Αφού είναι μικρό κόμμα ο Θοδωράκη που δεν θα μπει ούτε στη Βουλή. Θέλει πόνου. Μπόνου θέλει ο, ο, ο πρώτο, υποτίθεται, μήπω κάνει κυβέρνηση. Ο Θοδωράκη, λοιπόν, βλέπω ότι έχει πάει με τη Νέα Δημοκρατία έτσι. Δεν, δεν βλέπω να συντάσσεται με τα κόμματα, τα αγωνιζόμενα, τα μικρά, που αγαπούν το λαό και δεν θέλουν. Την ηγεμονία των μεγάλων. Σαφή. Πάει με του μεγάλου. Σαφή. Θέλει μπόνου. Βγήκε από το προεδρικό μέγαρο και λέει: Θέλω λίγο λιγότερο, αλλά θέλω πάντω μπόνου. Μ' αρέσει. Αληθινά δεν τα. Δεν ο τα, ο, ναι. ο πρώτο στη τάξη υπουργό, το δεξί χέρι του Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, του Αλέξη ναι. του Τσίπρα, ο κύριο Κορουμπλή, μιλώντα στον Real FM, είπε: ε, Μίλησε ναι. για κίνδυνο η ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία εφόσον υιοθετηθεί εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής. Είπε ο κύριος Κουρουμπλής και είπε επίσης καλά είναι αυτά τα ωραία λόγια αλλά αν ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο είναι το πρώτο κόμμα τη επόμενες εκλογές κάτι το οποίο εγώ το πιστεύω με ποιο θα συνεργαστεί θα πω και στην Κεντρική Επιτροπή αύριο κινδυνεύει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία συνέχισε ο Υπουργός Εσωτερικών ο κύριος Κουρουμπλής επανέλαβε την πρότασή του για κατανομή 270 ευρώ αναλογικά και χορήγηση των υπολείπων 30 εδρών ω πόνου στο κόμμα ή συνδυασμό κομμάτων που θα λάβει ποσοστό άνω του 40%. Λοιπόν, στο Real FM το είπε αυτό. Θέλω την άποψή σας, αγαπητέ Πρόεδρε. Ναι. Η άποψή μου είναι ότι το πόνους θα είναι 0. Αχ. Το πόνους... Σας το πω Το ε, θα είναι 0 και θα βάλει ψήφο. Δηλαδή δεν θα φέρει εκλογικό νόμο. Θα κάνει μία τροπολογία μικρή και θα λέει: καταργείται το γίνεται 0. Ναι. Και επίση επιτρέπεται η ψήφο στα 17. Αυτά τα δύο θα βάλει. Την επιστολική ψήφο δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε για του ομογενεί. Μάλιστα. μάλιστα. Τ, ε, την, ε, την, και την κατάργηση του ψηφοδελτίου επικρατεία θα την κάνουμε μετά τι εκλογέ. Κατάργηση ψηφοδελτίου επικρατεία. Σύμφο... Ναι, θα το, θα το καταργούσαμε από τώρα. Α, δεν θα υπάρχει Αλλά αυτή τη στιγμή. Όχι, τώρα θα υπάρχει σε αυτέ. Σε όχι. Και άλλε δεν θα υπάρχει. Μάλιστα. Όχι. Αγαπητέ Πρόεδρε. Δηλαδή, ε... αυτή, την ώρα, αυτή, ναι? την ώρα, αυτή την ώρα θα περάσει Θα η κυρία Φτιά ναι? μόνο το εξή. Ένα άρθρο το οποίο θα λέει από 50 έδρε που ήταν το μόνο με το Μάλιστα. προηγούμενο εκλογικό νόμο γίνεται 0. Μηδέν. Μηδέν. Και επιτρέπουμε την ψήφα από τα 17. Αυτά τα δύο θα περάσουν γιατί αυτά μπορούν να πάρουν 200 βουλευτές Συμφωνήσατε σε αυτά τα Αυτά μπορούν δηλαδή από την. Ναι, συμφωνήσατε ναι, σε αυτά ναι. Του, του είπα, μην βάλει κι άλλα, ναι. όπως κόψιμο περιφερειών λέγανε οι κατσέλε. Ναι, ναι. Μην βάλει, λέω, άλλα για να μπορέσεις να πάρεις τον 200. Για να σου δώσω ψήφο. Και σηκώθηκε και. Ε, και σηκώ... Για να αναγκαστούν να δώσουν όλοι. Τώρα που θα κοπεί το μπόνους όλοι θα ψηφίσουν. Και ο Κουτσούμπας και εγώ και ο Θοδωράκη πιστεύω θα ψηφίσουμε. Όλοι. Και τον Πασό. Γιατί έτοιμα όλων των κομμάτων της κεντροαριστεράς ήταν το μηδέν μπόνους. Είναι πολύ ουσιώδε αυτό. Σαφή. Σαφής. Εγώ βέβαια, εγώ, ζ, εγώ ζήτησα πριν κλείσουμε, ναι. ζήτησα και οι βουλευτέ να γίνουν 200 από 300. Καλό αυτό. Πολύ καλό. Ζήτησα, λέω, είναι έξο, έχουμε πολλά έξοδα και ο μισθό του βουλευτή να πάει στη μέση. Μου λέει, δεν τα μπορώ, μου λέει, κύριε Λεβέντη μου, αυτά επαναστατούν οι δικοί Μπράβο. μου. Να πω και κάτι άλλο. Ε, να του κάνει δηλαδή, και μια πρόταση από μένα. Ήταν, η ηλικ... ήταν... ειλικρινή ο Τσίπρα όταν του είπα οι 300 βουλευτέ να γίνουν 200 και ο μισθό του βουλευτή να πάει στη μέση. Που λέει μη μου ζητά τέτοια κύριε Λεβέντη. <laughs> Γιατί επαναστατούν <laughs> οι δικοί μου. Ναι, εκεί βάλτε και μια παράγραφο να μην μπορεί ο βουλευτή να γίνεται υπουργό. Για να σταματήσει αυτό το πράγμα, ναι. αγαπητέ κύριε Λεβέντη. Να σταματήσει αυτή η ιστορία. Και υπουργό θα γίνεται ένα που ξέρει Συμφωνο, το αντικείμενο του, αγαπητέ πρόεδρε. Έτσι. Στην, στην Αμερική είναι έτσι. Κανεί βουλευτή δεν είναι υπουργό. Έτσι. Ναι, Πρόεδρε, ναι, 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 σε ναι, ναι. ευχαριστώ. Είσαι φάρμα ειδήσεων. Απλά, απλά, τώρα, ναι. απλά τώρα, τώρα για να ψηφίσουν οι 200, γιατί 200 σημαίνει όλοι εμεί να ψηφίσουμε οι μικρότεροι, ναι. δεν βάλαμε πολλά. Βάλαμε μόνο την ψήφο στα 17 και το πόνου 0. Μάλιστα αυτό μόνο λοιπόν. τώρα για να ψηφίσουν οι 200. Να είσαι καλά, Πρόεδρε. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ. για τι ειδήσει πολλέ. Καλημέρα, πολλές. Γιώργο. Παιδιά, Καλημέρα. τα πάντα λέει ο άνθρωπο. Πόσους... Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε.